2-3, πάμε. Το πάτημα του κουβιού στη νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Αμάρι σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Ρέθυμνο στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων του. Το εμβληματικό έργο ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους αλλάζει εντελώς τα έως σήμερα δεδομένα, καθώς η διαχείριση των απορριμμάτων στο εξής δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Αποτελεί ουσιαστικά προάγγελο για το τι θα δείτε λίγο αργότερα, μέσα στην επόμενη διετία, τριετία και στο Ηράκλειο και στη Σιτία, ούτως ώστε μέχρι το τέλος της επόμενης τριετίας να μιλάμε για μια πράσινη διαχείριση αποβλήτων στο νησί της Κρήτης, μια διαχείριση αποβλήτων που θα αυξήσει, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα βελτιώσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής και κυρίως θα προστατέψει το περιβάλλον. Μαζί με τη μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων του Ηρακλείου που υλοποιείται, την υποσυμβασιοποίηση μονάδας Χερσονήσου μετά από πάρα πολλά χρόνια και την ολοκλήρωση του Χιτή στα Χανιά, ολοκληρώνεται όλος ο περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί επί της ουσίας είναι η πρώτη περιφέρεια που έχει έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που συμβάλλει στην περιβαλλοντολογική αναβάθμιση της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου και στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑΚ, δηλαδή του περιφερειακού σχεδιασμού. Εκπρόσωποι αρχών και φορέων εγγενίασαν το μεσημέρι τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Αμάρι, όπου συνδυαστικά με το χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων στην περιοχή θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά το Ρέθυμνο, πετυχαίνοντας τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία που σταδιακά θα πετύχει ολόκληρη η Κρήτη. Εξυπηρετεί κοντά στις 85.000 άτομα. Είναι το πρώτο έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί και έχει εγκριθεί από το 2017. 3 του Μάη του 2017 εντάχθηκε αυτό και η Χερσόνησος, ολοκληρώθηκε εδώ και μέχρι τέλος του χρόνου θα υπογραφεί για τη Χερσόνησο να προχωρήσει το έργο. Όταν άλλοι δήμοι δεν δέχονται για κανένα λόγο τα απορρίμματα στην περιοχή τους, εμείς δείξαμε υπευθυνότητα και δεχτήκαμε τα απορρίμματα όλης της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Να συγχρονιστούμε με τις σύγχρονες επιταγές της εποχής που θέλουμε να έχουμε σωστή επεξεργασία των απορριμμάτων χωρίς να επηρεάζουμε το περιβάλλον. Όπως τονίστηκε, η μονάδα θα επεξεργάζεται τις ίως 43.000 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων οι 35.600 τόνοι θα είναι σύμμικτα αστικά στερεά απόβλητα και οι 7.400 τόνοι θα είναι προδιαλεγμένα οργανικά από διαλογή στην πηγή. Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία Θαλής που πρωτοπορεί στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και ανήκει στον όμιλο της Motor Oil. Δημιουργεί μια βάση κυκλικής οικονομίας στο νησί και ένα πρότυπο επεξεργασίας απορριμμάτων όπου από απόβλητα παράγεται αξία από την παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών αλλά όχι μόνο και ενέργεια από την επεξεργασία του βιοαερίου παράγεται από την επεξεργασία των βιοαποβλήτων. Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Αμάρι ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα τη δοκιμαστική της λειτουργία ενώ μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά.